Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Ακόμα μια αθλητική εκπομπή εδώ μέσα από το δικό σας αγαπημένο κανάλι, το Philadelphia News. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά όλους εσάς που είστε τακτικοί εδώ στο ραντεβού μας κάθε Παρασκευή με την αθλητική εκπομπή Σέντρα. Ξεκινώντας πάντα με την Α1 αγωνιστική αγωνιστική, να πάμε να δούμε τι έγινε στην 13η αγωνιστική του, όπως είπαμε, της Α1 κατηγορία. Ο Μακεδονικός επικράτησε τον Ιάσον Αυγής με 1-0. Ποσειδώνας Καλαμαριάς ΑΕΦ Αλίρου 0-0. Νίκη Μεσημερίου Ποσειδώνας Μηχανιώνας 2-1. Άγιος Παύλος Ολυμπιακός Κιμήνου 0-0 το αποτέλεσμα. Μαλακοπή Πηλέας Κεραυνός Αγγελοχωρίου, μεγάλη νίκη για τη Μαλακοπή Πηλέας με 1-0. ΠΑΟΚ Κιμήνου Μαργάρων Ομόνια Σύνδου 1-0 και αυτό το παιχνίδι. Θερμαϊκός Θέρμης που βρίσκεται στην δεύτερη θέση, όπως είπαμε, της βαθμολογίας, σε αυτά θα τα πούμε σε λιγάκι, επικράτησε την ομάδα του Οδυσσέα Κορδελιού με 3-0. Αχιλλιακή Αχιλλέας Τριανδρίας Αστραπή Μεσαίου 2-1. Η βαθμολογία έχει κάπως εξής: ξέφυγε με 1 βαθμό ο Μακεδονικός με 29, ακολουθεί ο Θερμαϊκός Θέρμης με 28, Μαλακοπή Πηλέας με 23, ενώ γίνεται μάχη εδώ τώρα στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 18 έχουν ο Ποσειδώνας Μηχανώνιας, ο Παύλος Μελάς, ο Νίκη Μεσημερίου και το Φάληρο, ενώ ο Οδυσσέας Κορδελιού έχει 17 βαθμούς, Αχιλλέας Τριανδρίας με 16, όπως επίσης και ο Ολυμπιακός Κιμήνου και ο Ηρακλής Αμπελοκήπων, ο ΠΑΟΚ Κιμήνου Μαργάρων με 15, Ποσειδώνας με 13, όπως και ο Ομόνια Σύνδου, Κεραυνός Αγγελοχωρίου φέτος δεν πάει καλά, με 10 βαθμούς με 10 βαθμούς, ενώ στην τελευταία θέση η Αστραπή Μεσαίου. Κάπως έτσι ολοκληρώνοντας το πρώτο την Α1 για την σημερινή μας εκπομπή, πάμε στην Α κατηγορία. Εδώ γίνανε τα εξής παιχνίδια. Πριν πάμε όμως σε ένα μικρό διάλειμμα, πριν πάμε στην Α κατηγορία, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ. Η εκπομπή είναι μια ευγενική χορηγία από το Πολυατρείο Ασκού με τηλέφωνο επικοινωνίας 2395-061-1000. Καθημερινά γίνονται αιμοληψίες κατοίκων. Όλα τα ιατρικά μας μηχανήματα είναι τελευταίας τεχνολογίας. Για οποιοδήποτε ιατρική πληροφορία τηλεφωνήστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2395-61000. Η εκπομπή Σέντρα είναι μια ευγενική χορηγία από το ταβερνείο Στέκι του Παπαγάλου στην Ηλιούπολη. Σε ένα πίθανο περιβάλλον απολαμβάνετε τις πιο γευτικές γεύσεις, όλα αυτά στο ταβερνείο το Στέκι του Παπαγάλου. Ταβερνείο το Παπαγάλος, Ιθάκης 65, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-658-680. Ταβερνείο το Στέκι του Παπαγάλου. Ταβερνείο το Παπαγάλος, Ιθάκης 65, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-658-680. Ταβερνείο το Στέκι του Παπαγάλου. Ταβερνείο το Στέκι του Παπαγάλου. Σας περιμένουμε να απολαύσετε τα πιο απίθανα πιάτα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, όλα αυτά στο Στέκι του Παπαγάλου στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης.
Συνέχεια, όπως πάντα, επιστρέψαμε και πάλι μαζί εδώ με την Α κατηγορία. Να πούμε ότι η ομάδα του Ξηροποτάμου ιτήθηκε από την Νέα Σβεστοχωρίου με 0-3. Πάμε να δούμε τι έγινε στο γήπεδο του Ξηροποτάμου. Πανικός εκεί, και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι μαζί για την βαθμολογία στην Α κατηγορία. News, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του Άρη Ξηροποτάμου σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που δίνει ο Άρης Ξηροποτάμου για την παραμονή φυσικά στην Α κατηγορία, μια που είναι τελευταίος στην βαθμολογία. Ένα σου τώρα εδώ, πρώτη καλή στιγμή. Να πούμε ότι πολιτευτής της Θεσσαλονίκης, κύριος Ιωάννης Βαλερής, μας προφέρει την σημερινή το σημερινό αγώνα με τηλέφωνο επικοινωνίας 69-74-02-60-01. Λοιπόν, Σαμαράς έτοιμος. Εκτελέσει κεφαλιά εκεί από τον Σαγκούρη. Να δοκιμάζει το σουτ. Σαγκούρης εκεί. Ο Σμίδης προσπαθεί να κλέψει. Να γίνει το 1-2 εκεί. Να δούμε αν δοκιμάζει το σουτ. Το παιχνίδι λίγο καθυστερημένα ξεκίνησε, όπως είπαμε. Σαραγιαννίδης Γιούλης. Εκτελεί εκεί ο Σαραγιαννίδης. Πολύ καλά. Η ομάδα του Ασβεστοχωρίου. Το σούτ εκεί, για να δούμε η μπάλα στα δίχτυα, να, που γίνεται το 0-1 με τον Μάλτο να σκοράρει και να γίνεται το 0-1. Βλέπετε τους πανηγυρισμούς εκεί από τους παίκτες στο 32. Βάζει την μπάλα εκεί, βρίσκει πολύ ωραία εκεί τον Σιώτη, τον Γιώργο. Θα γυρίσει αυτός, ένα λάθος εκεί τραγικό. Μπαλιά πίσω. Τα Μαλαλίες βγαίνει εκεί, δεν είναι σε θέση ο Σάιτ. Διαμαρτυρίες εδώ, είναι έτοιμος να εκτελείς. Γιαννίδης πολύ ωραία θα πεκρούσει. Για να σε αυτό το φάουλ τώρα που εκτελέστηκε απευθείας στα χέρια του Σιώτη. Πλάνα από τη εξέδρα εδώ τους φίλους. Πρέπει τον πρόεδρο του Άρη Ξηροποτάμου εκεί, που είναι στο έδαφος, εκτελεί πολύ γλυκόλα το Μαλαλίδης εκεί, μπαίνει, προσπαθεί να κερδίσει και έχουμε out, τελικά διαμαρτυρίες εδώ. Με τον παίκτη εκεί να αλλάζει τελικά. Διαμαρτυρίες για πέναλτι εδώ δίνει. Να δούμε τώρα στην προσπάθεια το μπαλά τελικά. Out. Πολύ καλή και χαμένη στιγμή. Χτυπιέται εδώ οι παίχτες του Άρη. Δεν γίνονται αυτά. Αποστολίδη. Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια εκεί, διαμαρτυρίες και... Έντονες διαμαρτυρίες, δούμε πέναλτι και εδώ σε αυτή τη φάση οι παίκτες έχουμε διαμαρτυρίες, έντονες εκεί. Κόκκινη κάρτα, Μέτζας και Αποστολίδης. Πιθανόν θα έχουμε και καθυστερήσεις λόγω, για να δούμε το λάθος, το τραγικό λάθος εκεί, και η μπάλα στο δοκάρι. Βαρασίδη, αυτός από την άλλη πλευρά θα κάνει την σέντρα, θα περάσει από όλους και η μπάλα στα δίχτυα, να που γίνεται το 0-2. 0-2 στο 83 του παιχνιδιού. Επόμενα λεπτά που απομένουν, περίπου 5 λεπτά. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα από το φοβερό σουτ του Μάλτο. Να γίνεται το 0-4. 0-3, συγγνώμη. Αυτά φυσικά και με αυτό το παιχνίδι. Είδατε πολύ ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε η ομάδα του Ξηροποτάμου να περάσει μέσα στην έδρα της απέναντι στην γενιά Ασβεστοχωρίου. Να πάμε να δούμε τι γίνεται και στην βαθμολογία.
Ο Δορκάδα είναι με 26 βαθμούς μετά την νίκη της το Σαββατοκύριακο που πέρασε, επικράτησε, πήγε με 26 βαθμούς στην βαθμολογία. Ο Άρης Καβαλαρίου με 25, όπως και ο Κεραυνός Κολχικού. Ο Κεραυνός Ωραιοκάστρου με 23, ΠΑΟΚ Σταυρού με 22, Μακεδονικός Λυτής με 21, Νέα Γενιά Ζωή στο χωρίο μετά την νίκη της απέναντι στον Ξηροπόταμο, όπως είπαμε, με 20 βαθμούς. Ο Μακεδονικός Ασκούρ με 19, Θύελλα Περιστερίωνας με 16, Δόξα Δρυμού 13, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου μαζί με τον Άγιο Γεώργιο έχουν 12 βαθμούς, Διογένης Μονολόφου με 10, Δόξα Ασύρου με 7, ο Ξηροπόταμο με 4 βαθμούς και όπως είπαμε αποσύρθηκε η ομάδα της Εθνικού Λαγινών από το πρωτάθλημα και έχει μείον 2 βαθμούς. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι τα παιχνίδια θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Πάω Δορκάδας θα υποδοχτεί τον Άρη Ξηροποτάμου. Νέα Γενιά στο χωρίο πήρε ήδη τις 3 πόντους, μια που όπως είπαμε τα Λαγινά δεν κατηβαίνουν. Δόξα Δρυμού θα υποδοχτεί τον Άγιο Γεώργιο. Μακεδονικός Ασκού σε ένα ντέρμπι δυνατό για τον Μακεδονικό απέναντι στον Άρη Καβαλαρίου που είναι δεύτερο στη βαθμολογία. Μακεδονικός Λυτής ΠΑΟΚ Σταυρού, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Γενιά Μονολόφου, Κεραυνός Ωραιοκάστρου Θύελλα Περιστερώνας και Κεραυνός Κολχικού Δόξα Ασύρου. Αυτά και με την Α κατηγορία. Να πούμε ότι είχαμε ένα παιχνίδι σε αυτόν τον όμιλο. Πάμε στη Β' κατηγορία, να πούμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Ανιξιάς Ελίσπιος Μανδύτου σε ένα ντέρμπι δυνατό που εξελίστηκε, μια που εκεί που έχανε η ομάδα του ΠΑΟΚ Ανιξιάς ήρθε και ισοφάρισε και έτσι πήρε όμως τη μεγάλη νίκη η ομάδα του Ελίσπιος Μανδύτου με 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε αυτό το παιχνίδι, τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι και επιστρέφουμε για την συνέχεια στην βαθμολογία. Λοιπόν, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλοι και φίλες του Philadelphia News, καλησπέρα σας από το γήπεδο του ΠΑΟΚ Ανιξιάς. Ο ΠΑΟΚ Ανιξιάς σήμερα υποδέχεται τον Ελίσποντο Μανδύτου, τον πρώτο στην βαθμολογία. Βλέπετε τις δύο ομάδες να παρακτάνουν στον κέντρο του αγώνα. Διαιτητής ο κύριος Παπαγγελής, Σουλαμίδης, Τσαουρουσίδης. Όλα είναι έτοιμα για το ξεκίνημα του αγώνα. Προσπαθεί να σουτάρει, η μπάλα καταλήγει. Θα κατεβάσει εκεί ο Καραγωγός, θα προσπαθήσει να διώξει, θα σουτάρει και η μπάλα στα χέρια. Βλέπετε ένα πλάνο τώρα από την κερκίδα. Αρκετοί φίλοι και από το μάδι των ταξιδέψεων να ενισχύσουν την ομάδα του στην προσπάθεια, ενώ κάνω τώρα στην προσπάθεια η ομάδα της Μάδης που αλλάζει Νέγκας να σουτάρει, τελικά εκεί θα πετρούσε εκτελέσει, για να δούμε, μπάλα τελικά παραλίγο εκτελεί βαλιά, τώρα θα πιάσει την κεφάλια πάνω στο τείχος εκεί το διώξιμο με τον Ιωαννίδη να ελέγχει εκεί, να προσπαθεί να περάσει με παλιά, δεν είναι ο Τζεβελέκης σε θέση offside, τελικά η μπάλα στα δίκια Τζεβελέκης και έχουμε το 0-1 ακριβώς στο 21. Να πούμε ότι ο αγώνας είναι μια γενική χορηγία από τα συνεργεία καθαρισμού και ανακαινήσεις σπιτιών παντός τύπου Κουρουκλίδης Ιωάννης με τηλέφωνα 2310-94-19-91, κινητό 69-44-93-55-88. Επίσης από το κουραζιέρα Αγίου Όρος, καθημερινές ειδικές προσφορές, καθημερινές κουραζιέρες όπως είπαμε,
προσκυματικές κρουαζιέρες για το Άγιο Όρος με τηλέφωνο επικοινωνίας 69-44-67-88-30. Κάνει την μπάλα, περήφανος, κάνει την μπάλα. Θα γυρίσει εκεί που ελέγχει συνεχεία στο παιχνίδι. Επιμένει εκεί η ομάδα της Μαδρίτου και πάλι δεύτερη επέμβαση και προσπαθεί να περάσει εκεί, να σουτάρει τελικά και θα αποκρούσει. Περήφανος, για να δούμε τώρα, περήφανος επιμένει εκεί, θα σουτάρει και απευθείας άουτ. Ποιος ξεφεύγει, γιατί έχουμε πολύ χώρο εκεί. Είμαι τώρα με το σουτ εκεί, ο Πασκάλης θα βγει από τον Ροδοκαλάκη Γιώργο. Ένα γκολ εκεί, τον γκολ της Σοφάρισης. Να με τον Καραγόγκο ήταν. Να που το γκολ. Να κάνει το γέμισμα. Ο Μπελούμι τώρα με τον Μπελούμι να σουτάρει. Η ομάδα της Ανιφιάς. Μια που πιέζει αρκετά. Μπάλα για να μην τελικά. Με τον Αδωνιάδη να αλλάξει εκεί. Ζαντούδης, Κωνσταντούδης, Κωνσταντούδης, τελικά κόρνερ στην αιστεία του Πασχάλη. Όπως είμαι με κατοχή αέρα και λίγο το σούτ, μπάλα στα δίχτυα, ένα φοβερό σούτ που σκοράρει ο Ζουνατζίδης, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Ζουνατζίδης ήταν, σκοράρει και κάνει το πάω κανηξιά σε λίσπα του Ζουνατζίδη 2-1. Να δούμε αν απαντήσει αυτό τώρα. Με την κεφαλιά εκεί με τον αρχηγό Αδωνιάδη. Αδωνιάδη στο γέμισμα της μπάλας προς το μακράκι. Ο Ανίδης πατάει, σουτάρει. Τελικά η μπάλα στα δίκαια σου. Συνεχόμενε, συνεχίζεται η προσπάθεια εκεί. Μακράκι στην μπάλα προσπαθεί, όλα μόνο να τα κάνει. Μακράκι προσπαθεί, τελικά. Ο Μακράκης ζητάει, πατάει και από εκεί, ο Κωνσταντούδης θα γυρίσει, Μπελούμι, πατάει, Μπελούμι, τελικά η μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα, στον Πασκάλη. Να που ο Μπελούμι εκεί μόνος του δεν τα καταφέρνει με τον τερματοφύλακα να βγαίνει εκτός περιοχής. Να συνεχίζει το παιχνίδι και η μπάλα στα δίχτυα. Να ισοφάρισει ακριβώς το 87, παρακαλώ, ισοφαρίζει η ομάδα του της Μαδρίτου. Πολύ ωραία. Θα αλλάξουν εκεί με τον Τζουβελέκη, τον Γιώργο Χάβος. Γέμι με το σουτ, με όλα στα δίκια. Να που γίνεται το 2-3. Να με μεγάλη πανηγυρίζουν. Μπαίνει όλοι, όλοι από τον πάγκο και πανηγυρίζουν αυτό το πολύ ωραίο γκολ από τον Χάβα, δεν κάνω λάθος. Η μπάλα στα δίχτυα και έτσι γίνεται το 2-3. Πάω Κανηξιάς. Ελίσποντος Μαδίτου. 2-3. Ακριβώς στο 93. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στον γήπεδο του ΠΑΟΚ Κανηξιάς 2-3, συγγνώμη. Τελικό αποτέλεσμα, η Μάδητος που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας επικράτησε τον ΠΑΟΚ Κανηξιάς. Φυσικά ήταν δίκαιη η νίκη σήμερα. Πιστεύω ότι η νίκη ήταν 100% δίκαιη. Στον πρώτο ημίχρονο εμφανιστήκαμε πάρα πολύ νευρικοί. Θέλαμε να χτυπήσουμε από νωρίς το παιχνίδι, καταφέραμε να προηγηθούμε. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του παιχνιδιού άλλαξε. Ο αντίπαλος πίεσε, προσπάθησε και γύρισε το παιχνίδι. Αλλά η ανάπαυλα στα αποδυτήρια δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και με τα λόγια που μας είπε και ο coach, μπήκαμε μέσα και είχαμε ως μόνο στόχο την νίκη. Ο στόχος να παραμείνετε στη βαθμολογία πρώτη. Ο στόχος είναι φυσικά να παραμείνουμε πρώτη και η άνοδος, ναι. Είναι ξεκάθαρο στόχο για μας. Έχετε φυσικά αρκετά παιχνίδια στη διάρκεια. Ακόμα είμαστε στην 8η αγωνιστική. Ναι, ακόμα το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο. Πρέπει να συνεχίσουμε να νικάμε, να κρατήσουμε την μπάλα χαμηλά.
και πρέπει να συνεχίσουμε να κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Ωραία, να σου ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Κοντά μας και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Ανιξίας. Πρόεδρε, καθώς η ομάδα πήγαινε στο 90 να αλλάξει, γύρισε το σκορ στην πλευρά της, επί της Μαδίτου, και έτσι η ομάδα τους πήρε αυτή τη νίκη που ήθελε, τους 3 πόντους. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Τα παιδιά έκαναν ένα καταπληκτικό παιχνίδι, είχαν ψυχικά αποθέματα. Σήμερα παίξανε και για τους εαυτούς τους και για τον κόσμο. Καταφέραμε να το ανατρέψουμε από το 0-1 να το κάνουμε 2-1. Οπωσδήποτε ήθελε 5 λεπτά. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Από ένα λάθος, από ένα λάθος και από μια πολύ πολύ κακή διαιτησία. Το είδατε άλλωστε, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία στο βίντεο. Έχουμε τα παράπονά μας. Όλα θα τα δείξουμε στην αθλητική μας εκπομπή σέντρα, να το ξέρετε. Ναι. Για τις αποφάσεις του κ. Παπαγγέλη. Και ευελπιστούμε από εδώ και πέρα, γιατί είδατε ότι έχουμε ένα καταπληκτικό σύνολο. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, θα αγωνιστούν τα παιδιά, θα παλέψουμε και θα προχωρήσουμε και θα πορευτούμε όλοι μαζί. Κάποιο λόγο για τους, για την ομάδα της Μαδίτου? Είναι ένα πολύ καλό σύνολο, είναι μια ομάδα με ομοιογένεια, παίζει ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με αντιπιθέσεις. Απλά σήμερα ήμασταν πολύ ανώτεροι, το είδατε και μόνοι σας. Φυσικά, ναι. Παίζαμε με τον πρώτο, τα παιδιά παίξανε. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές εκεί με τον Μπελούμι, δεν κατάφερε να στείλει μπάλα στα δίκαια. Ναι, αν έμπαινε οπωσδήποτε το γκολ στο τέλος του παιχνιδιού, θα τελείωνε κιόλας. Θα γινόταν 3-1. Ωραία, να ευχαριστώ. Αυτά είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Τον πρώτο του και εγώ σας ευχαριστώ. Καλές εκπομπές, γεια σας. Είδαμε φυσικά και πλάνα από αυτό το παιχνίδι, είδατε τι έγινε στο γήπεδο της Ανιξιάς, όπως είπαμε τελικό αποτέλεσμα 2-3. Δάφνη Ευαγγελισμός Αετός Άνω Σταυρού 3-1. Εθνικός Οχού επικράτησε την ομάδα της Όσας με 1-0. Το Στίβος Φίνικα Σχολαρίου 1-0. Μέγας Αλέξανδρος Νέας Απολωνίας Ηρακλήσμο 2-3-3. 6 γκολ εδώ, παρακαλώ. Εκπληκτικό παιχνίδι και αυτό. Απόλλωνος Ζαγκλιβερίου Βραστίδας Βρασών 1-1. Στη βαθμολογία η Μάδητος μετά την νίκη απέναντι από την Ανιξιά πέρασε με 3 βαθμούς στη βαθμολογία, με 19 βαθμούς. Ακολουθεί ο Σοχός και ο Δάφνη Ευαγγελισμός με 16 βαθμούς. Θύλα Κρυονερίου, Διογέννης Κρυονερίου, συγγνώμη, με 15, όπως και το Στίβος. Ηρακλήσμο 2, Μέγας Αλέξανδρος Απολωνίου, Φίνικα Σκολαρίου με 11. Ο ΠΑΟΚ Ανιξιάς μαζί με το Ζαγκλιβέρι έχουν 6 βαθμούς. Η Όσα μετά την ήττα της πήγε με 5 βαθμούς στη βαθμολογία. Πρασίνα Βασμών με 2 και τελευταίος ο Άνος Σταυρός με 1 βαθμό. Να πάμε στην ένατη αγωνιστική να δούμε τι θα γίνει τώρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Πάντα φυσικά μέσα από το δικό σας αγαπημένο κανάλι παρακολουθούνται αυτήν εδώ την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο δικό σας αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στην ένατη αγωνιστική. Ελίσποντος Μαδίτου υποδέχεται τον Αετό Άνω Σταυρού, τελευταίο στη βαθμολογία όπως είπαμε. Μακεδονικός Όσας, Νέστος Όσας ΠΑΟΚ Ανιξιάς, Φίνικα Σχολαρίου Δάφνη Ευαγγελισμός, Ηρακλής Μωδίου Εθνικός Σοχού και Βρασίδας Βραστών Μέγας Αλέξανδρου Νέας Απολωνίας, ενώ Διογέννης Κρυονερίου υποδέχεται την ομάδα του Ζαγκλιβερίου. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτήν εδώ την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά εσάς που ήσασταν κοντά μας και να στείλουμε την αγάπη μας σε όλους που μας παρακολουθούν εκτός Ελλάδας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτήν την εκπομπή από τον Γιώργο Οικονόμου, τίποτα άλλο, και από όλους που βοήθησαν να βγει αυτή εδώ η εκπομπή, τις θερμότερες ευχές για χαρούμενο βράδυ.